πεζοδρόμος. Δείτε εδώ και τα μεγάλα οχήματα και τα μικρά είναι υποχρεωτικό να βάλουν αλυσίδες γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και τώρα αναγκαστικά, ούτως ή άλλως, από ό,τι μου λες υπάρχει κονφούζιο. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, δεν έχω μόνιτορ, γιατί είμαι και εγώ έξω από το στούντιο, αλλά γίνεται χαμός γιατί έχουν διπλώσει κάποιες νταλίκες. Γίνεται χαμός γιατί οι νταλίκες έχουν μείνει στην δεξιά πλευρά του δρόμου, έχουν καλύψει 2-3 λωρίδες. Οι άνδρες τροχιά. Συγγνώμη, και εδώ στα στούντιο προ βλέπετε φτάνουν μόνο με αλυσίδες οι επαγγελματίες. Δεν μπορούν αλλιώς να μετακινηθούν. Συνέχισε, ναι, Κατερίνα μου, συγγνώμη. Λοιπόν, έχει μπλοκάρει ο δρόμος προς την άνοδο. Είναι πολύ δύσκολο να πάει κανείς προς Εθνική. Χρειάζεται οπωσδήποτε, όπως σας είπα, αλυσίδες, γι' αυτό και το σταματάει τώρα. Τα αυτοκίνητα μένουν εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει η κοπέλα από την τροχέα που τους δίνει τις οδηγίες. Όσοι δεν είχαν αλυσίδες τρέξαν αριστερά-δεξιά στα βενζινάδικα για να προμηθευτούν και οι υπόλοιποι γυρίζουν πίσω στην Αθήνα. Είναι στην κλειστό το ρεύμα. Στην κάθοδο δεν κυκλοφορεί ούτε ένα αυτοκίνητο. Είναι το ρεύμα προς Κόρινθο. Είναι κλειστό γιατί η τροχέα είναι προς Κόρινθο. Είναι ο δρόμος που έρχεται από την Λεωφόρο Αθηνών από την αρχή και κατευθύνεται προς Κόρινθο. Πύργο. Είναι κλειστό. Προς Εθνική μάλιστα. Είναι κλειστό γιατί τους σταματάνε. Τα άλλα από την άλλη πλευρά με πολύ δυσκολία περνάει ένα αυτοκίνητο, δύο αυτοκίνητα. Είναι τώρα 4-5 οχήματα της τροχέας που σταματάνε τον κόσμο να μην ανεβαίνει γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή και εμείς που έχουμε αυτοκίνητο 4x4 μας ζήτησαν να βάλουμε αλυσίδες. Μάλιστα, Κατερίνα, καταγράφεις τις εικόνες. Αν αλλάξει τοποθεσία ή δεις κάτι καινούριο, συνδεόμαστε εκ νέου. Καλή δύναμη. Θεοφύλακτε, καλημέρα. Θυμάσαι τέτοιες εικόνες από το... Καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ βρίσκομαι στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπετε τον δρομέα χιονισμένο. Μία εικόνα βεβαίως που τη βλέπουμε, την είχαμε δει πριν από 10-12 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο είναι μαγευτικό, θα έλεγα, για το κέντρο της Αθήνας. Μπορώ να σας δείξω όλες αυτές τις ωραίες εικόνες. Βλέπουμε σιγά σιγά τα αυτοκίνητα. Κάποιους ανθρώπους που πρέπει να πάνε στη δουλειά τους και είναι απαραίτητο να μετακινηθούν. Έχει αρχίσει η κίνηση στον δρόμο, κάποια αυτοκίνητα να κινούνται στον δρόμο. Βλέπετε τα δέντρα, είμαστε στην περιοχή του Ευαγγελισμού. Βεβαίως η Βασιλής Σοφίας είναι μια καταπληκτική εικόνα αυτή όπως την βλέπουμε και έτσι όπως ξυπνήσαμε όλοι εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Θέλει δηλαδή αλυσίδες και στο κέντρο, Θεοφύλακτε. Διαφορετική εικόνα. Πέρα από τους κεντρικούς οδικούς άξονες που φαντάζομαι ότι έχουν ανοιχτεί από εκχιονιστικά μηχανήματα, απαιτείται αλυσίδες για τους υπόλοιπους δρόμους, τους παράπλευρους, από τους οποίους δεν έχουν περάσει μηχανήματα. Ναι, να σας πω κάτι. Στους μικρότερους δρόμους, στους παράπλευρους δρόμους, υπάρχει σε αρκετά σημεία παγετός, γεγονός που δυσκολεύει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα να μετακινηθούν. Σίγουρα σε αυτά τα σημεία χρειάζεται αλυσίδες και βεβαίως χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον από ό,τι έχω δει την τελευταία ώρα που είμαι έξω εδώ στο κέντρο της Αθήνας,